Λοιπόν, κύριε Αγγελιδάκη, θα σας κάνω το πιο σύντομο ερώτημα. Τι φταίει φέτος, τι έγινε φέτος? Καταρχήν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί με το ΔΑΚΟ τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Φέτος ειδικά ήταν μια έξαρση του ΔΑΚΟ, διότι είχαμε νοτιάδες επί σειρά μηνών. Το άριστο της θερμοκρασίας ήταν στους 25 βαθμούς και η υγρασία αρκετά ανεβασμένη, ήταν πάνω από το 60%. Εγώ πολλές φορές προσπάθησα να ειδοποιήσω παραγωγούς δικούς μου μέσω μηνυμάτων, φίλων και να τους πω να ψεκάσουν, να έρθουν, να τους ενημερώσω. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Βλέπαν τις ελιές μέχρι τέλος του Σεπτέμβριο. Φταίμε ήτανε... και εμείς δηλαδή, κακά τα ψέματα, έτσι. Ναι, όταν δεν ενδιαφέρεσαι. Αλλά όταν βλέπεις αυτές τις καιρικές συνθήκες, υπάρχει περίπτωση να μένεις αμέτωχος σε αυτό το περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί, το ευνοϊκό? Το άριστο του ΔΑΚΟ είναι 25 βαθμοί. Το βλέπεις σταθερό μέρα νύχτα. Η υγρασία στο maximum. Σημαίνει ότι έπρεπε να το καταλάβουν, δηλαδή όλοι να ασχοληθούν. Και όχι μόνο με ψεκασμούς καλύψεως, που εγώ είμαι κατά των ψεκασμών καλύψεων, είναι το μόνο εύκολο, αλλά φανταστείτε όλη η Κρήτη να ψεκάζεται με ψεκασμούς καλύψεως, ο καθένας το δικό του, τι υπολείμματα φαρμάκων θα υπάρχουν και πόσο θα δυσφημιστεί το λάδι μας και πόσα βιτία θα επιστρέψουν ή δεν θα μπορούν να τυποποιηθούν και να πάνε στο βιομηχανικά ελαιόλαδα. Και υπάρχουν και πολλήματα, από ό,τι έχουμε μάθει. Υπάρχουν ήδη, αλλά φανταστείτε του χρόνου, γιατί ο κόσμος όταν δεν ενημερωθεί σωστά, από αντίδραση του χρόνου θα γίνει αλόγιστος ψεκασμός. Θα γίνουν αλόγιστοι ψεκασμοί με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί το προϊόν, ενώ θα είναι γραμμές, θα είναι άριστη γεύση ή όλα αυτά, δεν θα μπορεί να τυποποιηθεί, γιατί έχω και αυτή την ιδιότητα σαν τυποποιητής, και να βρει το δρόμο του στις αγορές και να μπορούμε να διεκδικήσουμε ράφια και να μπορέσουμε να πετύχουμε καλές τιμές για τον παραγωγό και το σύνολο της εμπορίας του ελαιολάδου. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Έχω καταλήξει σε μια καινούρια μέθοδο δολωματικού ψεκασμού, η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτα υπολείμματα, ακόμα και στα χημικά φάρμακα. Θέλω να βάλετε μία άνω τελεία, ναι, για να κρατήσουμε σε αγωνία και τους τηλεθεατές, γιατί πρέπει δυστυχώς να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να αφήσω τον κόσμο με απορία. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε πίσω να μάθουμε για ένα νέο τρόπο ψεκασμού για τον ΔΑΚΟ. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε και βεβαίως έχουμε ανοίξει το φάκελο για την φετινή ελαιοκομική περίοδο. Μια ελαιοκομική περίοδος η οποία είναι κακή για τους παραγωγούς. Και εδώ έχουμε ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τα αίτια τελικά που συντέλεσαν σε αυτή την καταστροφική για πολλούς χρονιά σε επίπεδο Κρήτης. Φιλοξενούμε βεβαίως τον κύριο Κώστα Αγγελιδάκη, γεωπόνο, αλλά και τον Χριστόφορο Παπαδάκη, τον δημοσιογράφο από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Διακόψαμε προηγουμένως τη συζήτησή μας για να πάμε σε break και είχατε αρχίσει, κύριε Αγγελιδάκη, να μας λέτε κάτι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο είχε ανιχνεύσει και μέσα από συζητήσεις που κάνατε και ο δημοσιογράφος μας, ο Χριστόφορος. Χριστόφορε, θέλω να δώσω λίγο το λόγο σε σένα. Ναι, φέτος, για ένα νέο τρόπο. Ναι, σε συζήτηση που έχουμε κάνει λοιπόν με τον κύριο Αγγελιδάκη. Καταπολέμηση του ΔΑΚΟ. Ενημερωθήκαμε κι εμείς για ένα νέο σύστημα καταπολέμησης του ΔΑΚΟ μέσα από διαδικασίες, από δοσολογίες, από τρόπους που ο ίδιος βεβαίως θα μας αναπτύξει. Και νομίζω ότι έτσι όπως μας τα μετέφερε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια διαδικασία αρκετά εύκολη που μπορεί και ένας, ας πούμε, ετεροεπαγγελματίας αγρότης με μια απλή ψεκαστήρα να καλύψει το σύνολο των ελαιοδέντρων του χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα και χωρίς να χρειαστεί ούτε καν, ας πούμε, μεγάλη ποσότητα νερού. Έτσι. Όλα αυτά θα μας τα πει βέβαια ο κύριος Αγγελιδάκης. Εμείς θα πούμε ότι φέτος ήταν μια χρονιά πρωτοφανούς καταστροφής. Είχαμε το ΔΑΚΟ, μετά το ΔΑΚΟ ακολούθησαν οι μυκητολογικές ασθένειες. Όπως λένε οι γεωπόνοι αλλά και ο ίδιος ο κύριος Αγγελιδάκης, χωρίς ΔΑΚΟ δεν θα είχαμε ούτε γλιοσπόριο, ούτε άλλες μυκητολογικές ασθένειες, γιατί ο ΔΑΚΟ άνοιξε το δρόμο. Επομένως,
οι απόψεις ανθρώπων που γνωρίζουν, που είναι επιστήμονες, όπως είναι ο κύριος Αγγελιδάκης, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίες και χρήσιμες για την κοινή γνώμη. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αγγελιδάκη να μας περιγράψει περί τίνος πρόκειται. Κύριε Αγγελιδάκη. Πρόκειται πάλι για ένα δολωματικό ψεκασμό, ο οποίος εντάξει, δεν τον ανακάλυψα εγώ, δεν έχω διαβάσει πάρα πολύ βιβλιογραφία. Υπάρχει βιβλιογραφία από πάρα πολλά ερευνητικά ιδρύματα. Εγώ τον εφάρμοσα σε διάφορες δοσολογίες, βρήκα το απόλυτο, βρήκα και παρακολουθούσα το δάκο με δικές μου προσωπικά παγίδες Μακφέιλ, γιατί χωρίς να βλέπουμε το αποτέλεσμα και του δολωματικού ή και των άλλων ψεκασμών με την παρακολούθηση άμεσα του εντόμου, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εδώ βλέπουμε παράδειγμα 1/12 του 2019. Είναι από τώρα, πρόσφατα μου, δηλαδή, από πριν από περίπου 5 ημέρες. Φαίνονται πεντακάθαρες οι ελιές. Έβγαλα 3 γραμμές λάδι σε όλο το κτήμα. Πώς τα καταφέρατε? Αλήθεια σας το λέω, και εγώ δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα. Όλη μου η παραγωγή ήταν 3 γραμμές λάδι και μάλιστα μπορώ να πω εδώ στη Φινικιά που έχω ένα κτήμα, μέσα σε 10 μέρες μετά που το άφησα, είχα αφήσει κάποιες ελιές που δεν με σύμφερε να τις ραβδίσω, αλλά είχανε. Είπα σε ένα φίλο μου να τις ραβδίσει, αυτός δεν πήγε άμεσα που του είπα, πήγε μετά από 10 μέρες και έβγανε 2 οξέα. 2 οξέα. Ναι, μέσα σε 10 μέρες τα διάλυσε. Μισό λεπτό, τι σας λέει ο κόσμος, γιατί κοιτάξτε να δείτε, τώρα να βλέπουμε το δικό σας εκεί χωράφι που βλέπουμε γεμάτο βιολογικό από καρπό. Λέω όλα εδώ το μεταξύ. Βιολογικό. Έτσι, βιολογικό. Βέβαια. Να καρποφορεί το ελαιόδενδρο βέβαια. Σε αυτή την ποσότητα, με αυτά τα χαρακτηριστικά ποιότητα σε ελαιολάδι που μας περιγράψατε πριν από λίγο, τι σας λέει ο κόσμος την ώρα που βεβαίως σε διπλανά χωράφια βλέπουμε να έχουν πέσει ελιές, να είναι σταφιδιασμένες που λέμε από το δάκο και δίπλα το δικό σας χωράφι. Σας μιλάω ειλικρινά, όταν πήγαμε τον κάμεραμαν που πήγαμε, ήθελα να, εκεί που είμαστε τώρα, δίπλα ακριβώς ήταν ένα κτήμα, ναι. Στα 5 μέτρα ήταν οι ελιές διαλυμένες. Και τις είχε ραβδίσει όμως και δεν μπόρεσε να φανεί η διαφορά. Πάτε λοιπόν κόντρα στο πρόβλημα, κύριε Αγγελιδάκη. Ναι. Εγώ αυτό διαπιστώνω. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω μια τέτοια εναλλακτική πρόταση, διαφορετική πρόταση, βασισμένη βεβαίως πάνω σε γνώσεις και όχι απλά σε λόγια του αέρα ή κάνε εκείνο ή κάνε τ' άλλο και σε μεθόδους οι οποίες δεν πιάνουν. Βέβαια. Έχουμε ακούσει πολλούς που λένε ψέκασα πολλές φορές και δεν είχα αποτέλεσμα. Και δεν είχα αποτέλεσμα. Ναι. Πρέπει να το παρακολουθούμε με δικές μας παγίδες μέσα στο κτήμα. Να βλέπουμε και το αποτέλεσμα, δηλαδή έπεσε μετά το δολωματικό, έπεσε το έντομο, πήγε στο μηδέν. Μήπως ήταν τόσο πολύ ο πληθυσμός που λιγόστεψε, αλλά πρέπει να ξανακάνουμε επαναψεκασμό αμέσως. Αυτό όμως που παίζει σημασία να καταλάβει ο κόσμος ότι... Όχι, λένε μερικοί ότι δεν ψεκάζω το δικό μου με δολωματικό, ναι. Ψεκάζω τα διπλανά του αλωνού, γιατί θα πάει ο δάκος στο δικό μου και δεν θα πάει εκεί. Σημασία έχει ότι ο δάκος δεν μυρίζεται το δόλωμα πέραν από 20 μέτρα. Άρα αν πάω να προστατέψω του αλωνού και δεν ψεκάσω το δικό μου, είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Μάλιστα. Ναι. Πώς μπορεί να σας βρει ο κόσμος? Εμείς δίνουμε και τα τηλέφωνα, αλλά μπορείτε να δώσετε έτσι συμβουλές, μπορείτε να παρέχετε αυτή την τεχνογνωσία πλέον, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ακούστε, αποφάσισα να κάνω σεμινάρια, ναι. Και να περιγράφω ακριβώς 100% τη μέθοδο, γιατί δεν είναι τόσο εύκολη. Οι δοσολογίες πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένο και... Η δοσολογία μέσα στο φάρμακο και η δοσολογία πάνω στο δέντρο. Μιλάμε για το ίδιο φάρμακο, κύριε Αγγελιδάκη, ή μιλάμε για εναλλακτικό τύπο? Τα ίδια φάρμακα τα που ίδια χρησιμοποιούμε φάρμακα. Για τους ψεκασμούς καλύψεως ή για τους δολωματικούς, ναι. Ψεκασμούς, τα ίδια χρησιμοποιούμε και τώρα. Χριστόφορε, απλώς αλλάζουν οι δόσεις και πρέπει να είναι επιτρεπόμενα, ό,τι γράφει η ετικέτα. Ωστόσο, κύριε Αγγελιδάκη, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο αυτό το οποίο ας πούμε ακούμε και λένε σήμερα ειδικά που γίνεται μεγάλη συζήτηση για την δακοκτονία.
ότι έχουν γίνει ακόμα και πειράματα στο Θεάγιο που έχουν δείξει ότι ο Δάκος έχει αποκτήσει πλέον πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα σε πολλές δραστικές ουσίες. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, αν χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα φάρμακα συνεχώς και σε μεγαλύτερη δοσολογία από ό,τι στην απλή δακοκτονία στη συνηθισμένη, δεν αναπτύσσουμε έτσι την ανθεκτικότητα στο Δάκο? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα, διότι οι δόσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και η τεχνική δεν μπορεί να το συνηθίσει ο Δάκος αυτό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση το έντομο να αποκτήσει ανθεκτικότητα. Από την άλλη, λένε πολλοί, ας πούμε, ότι αν βάλω μελάσα θα τραβήξω το Δάκο που θα είναι σε γειτονικά κτήματα που δεν έχουν ψεκαστεί. Και καλύτερα να μην βάλω, ας πούμε, και κάνουν, ξέρω εγώ, ψεκασμούς είτε ολικούς, είτε ας πούμε έτσι, ξέρω εγώ, στα κουτουρού ρίχνουμε λίγο φάρμακο και ό,τι πιάσουμε. Ακούστε, πρέπει να γίνει ο ψεκασμός στο δικό μας λιόφτο, στο δικό μας κτήμα, σε όλα τα δέντρα. Σε όλα. Και όχι... Γιατί είπαμε ότι έχει ακτίνα δράση 20 μέτρα, όμως σε αυτή τη δοσολογία που βάνουμε εμείς είναι απειροελάχιστες, πρέπει να ψεκαστούν όλα τα δέντρα και να κάνουμε, αν είναι μικρό το κτήμα, και μια ζώνη ασφαλείας περίπου 50 μέτρων γύρω από το κτήμα το δικό μας, για να μην έχουμε άμεση πρόσβαση την ίδια μέρα, επειδή το έντομο πετάει πάρα πολύ. Είναι μια μύγα, δίπτερο. Κόβει χιλιόμετρα και μπορώ να πω ότι πρέπει να μην μένουμε ήσυχοι, ακόμα και αν ψεκάσουμε, να βλέπουμε την παγίδα. Να μας οδηγεί δηλαδή το μάτι μας, να βλέπουμε, γιατί αυτός είναι ένας αόρατος εχθρός, δεν μπορούμε να τον δούμε στο δέντρο μέσα και τον συλλαμβάνουμε με τις παγίδες. Αν ακολουθεί όλη η πρακτική την οποία προτείνεται, κύριε Αγγελιδάκη, πρακτικά και θεωρητικά θα δούμε όντως αποτελέσματα στην επόμενη ελαιοκομική σοδιά, ή θα πρέπει να είναι ένας συστηματικός τρόπος ψεκασμού των ελαιοδέντρων? Εγώ νομίζω ότι πρέπει ο παραγωγός να καταλάβει τη μέθοδο καταρχήν, να πιστέψει σε αυτήν και να κάνει ακριβώς τη μέθοδο που πρέπει. Δηλαδή πρέπει να κάνει ακριβώς ό,τι πρέπει να γίνει. Εγώ θέλω να ξαναδείξουμε άλλη μία φορά, αν μπορούμε από το τμήμα των γραφικών, να δείξουμε για μία ακόμα φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας του γεωπόνου, του κυρίου Κώστα Αγγελιδάκη. Μπράβο σας πάντως, και φαντάζομαι ότι ήδη θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου, βλέποντας βεβαίως και τα αποτελέσματα. Αυτά αποτελέσματα βλέπουμε και στα δεξιά της οθόνης το ελαιόφυτο, το δικό σας. Κοιτάξτε. Το οποίο καρποφορεί, γεμάτες ελιές, ποιοτικό λάδι. Άλλα χρόνια είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά εδώ στη Φινικιά, σαν βόρειο μέρος της Κρήτης. Και έχουμε εστιάσει το πρόβλημα από Νεάπολη μέχρι Χερσόνησο, Σομάλια, Σκαλάνη, εδώ πέρα, Καλέσα. Υπάρχει σοβαρό θέμα όλη η Βόρειος Κρήτη, λόγω του ορεινού και της θάλασσας, της υγρασίας, της υψηλής θερμοκρασίας. Κάθε χρόνο, και εγώ είχα πάθει άλλη χρονιά ζημιά. Μάλιστα. Και δεν έμεινα απαθής. Έψαξα, διάβασα πάρα πολύ και έκανα πάρα πολλά πειράματα για να καταλήξω σε αυτά τα αποτελέσματα. Πάντως μου είπε ναι, προηγουμένως στο διάλειμμα, που είναι πολύ χαρακτηριστικό, ακόμα και αν μείνουν τρεις δάκες στην Κρήτη, τι θα γίνει, θα εξοντώσουμε το έντομο? Είναι ο πολλαπλασιασμός ασύλληπτος. Μέσα σε 6 γενιές από 3. Τρία έντομα να μείνουν σε όλο το νησί. Αν πολλαπλασιάσουμε κάθε 15 με 20 μέρες επί 300 άτομα, βγαίνουν μέσα σε 6 μήνες από το Μάιο, βγαίνουν ασύλληπτοι αστρονομικά αριθμοί. Εκεί είναι και η αξία, σε αυτό το παράδειγμα, του ουσιαστικού ψεκασμού και τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο παραγωγός ή ο γεωπόνος, ο οποίος ασχοληθεί με το κομμάτι του ψεκασμού απέναντι στο Δάκο. Και όχι μόνο το Δάκο, είναι ο Χαλκός που είναι σημαντικός, έτσι δεν είναι? Ο Χαλκός, ειδικά αυτή την περίοδο. Ο Χαλκός χρειάζεται για να αποστηρώσουμε το βακτήριο της ψευδομονάς, τα καρκινώματα που λέμε εμείς στη γλώσσα μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκεί αλόγιστους ψεκασμούς. Όταν κάνουμε αυτό, απολυμμένουμε και το βιοσπόριο. Ειδικά φέτος είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει έτσι. Τον κάνουμε όλο το χειμώνα, έχουμε περιθώριο να τον κάνουμε. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αγγελιδάκη.
Εύχομαι πολύ να παραδειγματιστούν μέσα από την ιδέα την οποία βάζετε στο τραπέζι και συζητάτε. Θα ακολουθήσουν και σχετικά σεμινάρια, μας είπατε. Χριστόφορε, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα για το εξαιρετικό σημερινό ρεπορτάζ.